Γεια σας φίλοι και φίλες. Υπάρχουν λοιπόν πολλές στιγμές που βάφουμε τα αυτοκίνητά μας, κάνουμε μια ανακατασκευή και δυστυχώς ή ευτυχώς η άχνα της, από τα φανοπία, από τους φούρνους πηγαίνουν σε σημεία τα οποία μας δημιουργούν πρόβλημα αισθητικό. Αυτός ο καθρέφτης, αν τον πιάσετε, είναι σαγρέ, έχει άχνα. Πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να βγάλουμε την άχνα ή από τον καθρέφτη ή από τα τζάμια μας, γιατί θα μπορούσε αντίστοιχα να γίνει και στα τζάμια του αυτοκινήτου, θα μπορούσε να γίνει σε πολλά σημεία. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ. Πολύ λεπτό σύρμα, μην βλέπετε το ότι εγώ έχω κουλούρα. Αυτό είναι το κομμάτι που θα χρειαστώ, δηλαδή ίσως να υπάρχει και σε πολύ μικρή συσκευασία, οπότε να κάνετε δουλειά. Και το δεύτερο σημαντικό προϊόν που θα χρειαστώ είναι ένα μπουκαλάκι το οποίο θα βάλετε μέχρι τη μέση νερό και 2-3 πατήματα σαπουνιού. Θα το κουνήσετε πολύ καλά. Και τι θα κάνουμε? Θα βρέχουμε το σύρμα μας, το πολύ λεπτό, και θα τρίβουμε τον καθρέφτη μας. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς εγώ θα το κάνω και πώς θα γίνει σαν καινούριος. Θα χρησιμοποιήσω το ένα χέρι, οπότε μη με παρεξηγείτε. Θα βάλω λίγο μπόλικο για αρχή. Κάποιοι λοιπόν παίρνουν και χρησιμοποιούν νήτρο χρώματος, διαλυτικό τέλος πάντων, το οποίο για μένα προσωπικά όχι ότι δεν καθαρίζει, καθαρίζει και τα βγάζει όλα, αλλά καλό είναι να μην το χρησιμοποιείτε, γιατί αν ακουμπήσει κάπου αλλού θα σας δημιουργήσει πολύ μεγάλη, θα σας αφαιρέσει χρώμα, θα σας κάνει ζημιά, οπότε δεν υπάρχει λόγος. Αυτό ήταν, παιδιά, καθάρισε ότι πάμε να βάλουμε λίγο ακόμα και να κάνουμε και τον άλλο μας καθρέφτη. Κάναμε λοιπόν και τους δύο μας καθρέφτες, οι οποίοι είχαν την άχνα. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεπλύνουμε με νεράκι και να δούμε ότι αυτό το πράγμα που είχε πριν δεν υπάρχει πλέον. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Μπορείτε να το κάνετε όλοι, δεν χρειάζεστε κάτι ιδιαίτερο. Πολύ απλά πράγματα, νερό, σαπούνι και πολύ λεπτό σειρματάκι. Πάρα πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο, οπότε αν κάποιος δει ότι υπάρχει άχνα στα τζάμια του αυτοκινήτου του, γιατί γενικότερα υπάρχει όταν ευάφει κάποιος το αυτοκίνητο, δεν δίνει σημασία στα τζάμια, οπότε αν δείτε και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία, να τα καθαρίσετε μόνοι σας, χωρίς να παθαίνετε πανικό και να στεναχωριόσαστε. Βλέπετε ότι ο καθρέφτης μας είναι πεντακάθαρος τώρα. Αυτό που μένει είναι να κάνουμε ένα πολύ ωραίο πλύσιμο στο αυτοκίνητό μας για να δείξει όλο πλέον. Αν σας άρεσε λοιπόν το βιντεάκι αυτό, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να πατήσετε like και την καμπανίτσα, έτσι ώστε να βλέπετε και άλλα πραγματάκια τα οποία θα σας φανούν χρήσιμα για το δικό σας αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.